Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάστε συνάδελφοι, είπαμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα είναι ένας κλασικός, όπως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ας πούμε, με κλασικές μεθόδους, θα έχει και υβριδικό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις. Το είδαμε και χθες το βράδυ, έγινε μια δοκιμή με τις κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία. Υπουργεία, κυρίως οι τράπεζες, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τραβήξουν λεφτά, χρήματα. Το Βερολίνο έχει πάρει μέτρα, όπως λένε, κυρίως υποδομές βασικές της χώρας, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, οι τράπεζες, τα υπουργεία, γιατί φοβόνται και εδώ κυβερνοεπιθέσεις. Έχουν πικρή πείρα. Πριν 1,5 χρόνο έγινε επίθεση στο κοινοβούλιο και πήρανε στοιχεία των βουλευτών και φοβούνται πάρα πολύ τις κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα, ο κύριος Σόλτς γυρίζει με την πεποίθηση ότι είμαστε σε τροχιά αποκλιμάκωσης ή κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά? Κοίτα, υπήρξε χθες μία φάση στην οποία υπήρχε ένα κλίμα ότι έχουμε μεγάλες διαφορές, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούμε να τα βρούμε. Το είπε και ο καγκελάριος ότι έχουμε μεγάλες διαφορές, αλλά στο πακέτο προτάσεων που έχουμε δώσει στη Ρωσία υπάρχουν κάποια θέματα που τα συζητούν και στο πακέτο προτάσεων που μας έχει κάνει η Ρωσία υπάρχουν και εκεί κάποια σημεία τα οποία τα συζητούμε. Το βασικό θέμα αυτό του moratorium, ναι, την πρόταση που πήγε ο Σόλτς, δηλαδή να υπάρξει ένα moratorium, το μάθαμε χθες, ακριβώς ήταν 25 χρόνια, δεν το δέχτηκαν οι Ρώσοι. Mm-hmm. Δεν το δέχθηκε ο Πούτιν, δεν το δέχθηκε όπως είναι. Να παγώσει δηλαδή για 25 χρόνια η ενταξιακή... Χρόνια ότι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δίνοντας εγγύηση ότι όσο είναι ο ίδιος καγκελάριος, αυτό δεν μπορεί να επιτρέψει. Ο Πούτιν είπε τώρα στη συνέντευξή που θέλουμε τώρα να τα λύσουμε όλα. Δεν θα τα πείσουμε για το μέλλον, θέλουμε τώρα. Ο Σόλτς είπε, κοίτα, δεν υπάρχει θέμα Ουκρανίας, ούτε να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ούτε πειράμους έχουμε στείλει εκεί. Γιατί το δημιουργείται αυτό το θέμα? Ακούγεται ότι θα γίνει ή θα προσπαθήσουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πρόταση που μπορεί να περιλαμβάνει και ελέγχους εξοπλισμών και άλλα πράγματα. Δηλαδή το πακέτο του μορατόριου να είναι ενισχυμένο. Να δούμε εκεί αν θα το συζητήσει η Μόσχα. Για τον Nord Stream, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αέριο, ο κύριος Σόλτς αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρος και μπροστά στον κύριο Πούτιν, πολύ πιο ξεκάθαρος από ότι ήταν το Ουάσιγκτον. Είπε ότι αν η Ρωσία επιτεθεί, το αέριο τελείωσε. Και εδώ να συμπληρώσω ότι τα είπε και ο Biden χθες το βράδυ αυτά. Ναι, ναι. Και οι δύο, το έχουμε πει και καιρό στη Γερμανία, ειδικά η Baerbock λέει ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σκληρές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και να πληρώσουμε και εμείς το αντίτιμο. Τι είναι το αντίτιμο, το είπε χθες και ο Biden, προετοιμάζοντας τον αμερικανικό λαό για μια τέτοια περίπτωση, ότι θα έχουμε για καιρό πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Δηλαδή πρέπει να προσανατολίζονται και να τα ακούνε οι λαοί της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, η ενέργεια θα πάει πάνω και πολύ πιο πάνω. Ο Biden προετοίμασε τον αμερικανικό λαό και εδώ... Παντελή, οι Γερμανοί δεν συζητούν εναλλακτικούς δρόμους, δηλαδή αυτό που συζητάγαμε πριν από δύο λεπτά. Ότι η Ρωσία ουσιαστικά στην πραγματικότητα να μείνει εκτός, να μην εκβιάζει ανά πάσα στιγμή. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Γιάννη, δεν το έχουμε πει, το έχουμε πει 2-3 φορές. Για το υγροποιημένο, υπάρχουν συνομιλίες, είπαμε, με το Κατάρ, με χώρες της Βόρειας Αφρικής, ακόμα και με την Ιαπωνία. Είναι όμως κάτι που δεν γίνεται αμέσως. Αυτό, στην Αθήνα έχουμε τη Ρεβιθούσα. Να. Στη Γερμανία δεν έχουν καν τη Ρεβιθούσα. Έτσι. Και σχεδιάζουμε να κάνουμε και άλλες πλατφόρμες υποδοχής. Στη Γερμανία δεν υπάρχει καμία τέτοια πλατφόρμα. Η Γερμανία είχε αναφερθεί τελείως στους αγωγούς. Υπάρχει μια μεγάλη πλατφόρμα υποδοχής υγροποιημένου αερίου που είναι στο Ρότερνταμ. Είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Από εκεί παίρνουν. Το σχέδιο είναι... Νομίζω ότι έχει πάρθει απόφαση ότι πρέπει να δούνε άλλες εναλλακτικές οδούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, αλλά σίγουρα δεν φτάνουν. Θα δούνε στη Μέση Ανατολή είναι το ζήτημα. Και Αίγυπτος. Το Κατάρ. Το Κατάρ λέει ναι, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας καλύψω όλη τη ζήτηση. Να σας δώσω, αλλά είναι πολύ και μεγάλη. Άρα κοιτάμε και αλλού. Κοιτάμε Εάν και πάμε σε όλο αυτό που περιγράφεται
μπορεί στην επόμενη μέρα να σπάσουμε τα συμβόλαια με τον Πούτιν. Μα για να ετοιμαστεί όλο το πλάνο το οποίο λέει ο Παντελής, ναι, θέλει χρόνο, μάλιστα, δεν είναι αύριο. Μάλιστα. Στην και το υγροποιημένο αέριο θα είναι δηλαδή, και πιο ακριβό. Δηλαδή είναι πράγματα. Δηλαδή να πάμε σε μια άλλη ρήξη. Τα συμβόλαια για το αέριο που έρχεται τώρα είναι βράχη πρόθεσμα. Δηλαδή κάθε λίγο λίγο και τα ανανεώνουμε. Γιατί είναι και άλλες ετοιμάσεις. Κατάλαβες, δεν είναι συμβόλαια. Γι' αυτό και κάθε φορά που πάνε να ανανεωθούν τώρα τα συμβόλαια ζητάνε παραπάνω χρήματα. Ναι. Επίσης να τονίσουμε ότι βέβαια υπάρχει και ο αγωγός από την Τουρκία που φέρνει αέριο από το Αζερβαϊτζάν. Έχουμε δύο εισόδους στην Ελλάδα και από τη Βόρεια Μακεδονία και από την Τουρκία. Οι Τούρκοι και πάλι και εκεί θα παίξουν και αυτό το παιχνίδι. Είναι όμως, λέει, έτοιμοι να δώσουν και αυτοί παραπάνω αέριο. Γι' αυτό νομίζω ότι κοιτάμε την Αίγυπτο, αν έχω καταλάβει σωστά. Την Αίγυπτο κοιτάμε, εμείς σαν Ελλάδα. Συμφραζόμενα σαν Ελλάδα, αλλά όχι μόνο ως Ελλάδα. Λοιπόν, καλημέρα Παντελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα.